Πού πάμε? Πάμε Eurovision. Πριν πάμε στα υπόλοιπα διεθνή θέματα, έχουμε και το Eurovision. Εδώ το ευρωπαϊκό παιδί ξεκίνησε, ο πυρετός, σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Γιώργο μας, ο οποίος θα μας ενημερώνει για τα ωραία πράγματα που θα μαθαίνουμε για τη Eurovision. Γιώργος Σταυρινίδης. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Δανάη μου, και καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Γεια σου, Γιώργο. Να καλημέρα. Είσαι καλά. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας και ανυπομονούμε να μάθουμε όλα τα νέα που έχεις να μας πεις, γιατί και εγώ είμαστε. Και εγώ με Δανάη μου, εδώ 2 μέρες έχουν ξεκινήσει πρόβες, κυριολεκτικά είμαστε σε πυρετό. Είμαστε τώρα στο Press Center που είναι το κέντρο όλων των δημοσιογράφων εδώ στο Ρότερνταμ. Ναι. Το κλίμα είναι καταπληκτικό παρόλες τις συνθήκες του COVID. Και είμαι σίγουρος ότι το πρώτο που σας ενδιαφέρει είναι η Κύπρος, σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, γιατί μάθαμε ότι όντως χθες ξεκίνησε η Έλενα τις πρόβες και σήμερα νομίζω ξεκινάει το δικό μας το κορίτσι, η Στεφανία. Και η Ελλάδα, η Στεφανία μας, ναι. Για πες λοιπόν, τι έχουμε από Κύπρο, τι μάθαμε, τι είδες? Είδα όλη την πρόβα, γιατί εδώ βλέπουμε κυριολεκτικά. Ναι, αυτό είναι το Press Center. Κυριολεκτικά έχουμε δει όλη την εμφάνιση. Η Έλενα τα έδωσε όλα, ήταν καταπληκτική. Και χθες μαζί με την Ουκρανία είχε δώσει, οι δημοσιογράφοι έδωσαν το πιο μεγάλο χειροκρότημα από όλες τις χώρες. Ήταν σεξι, ήταν αισθησιακή, η χορογραφία και η σκηνή ήταν απίστευτη. Είχε ένα τέχνασμα με τον καθρέφτη πίσω, έτσι ώστε βλέπαμε περισσότερο κόσμο από όσο είχαμε. Όπως βλέπετε, οι χορεύτερες ήταν εντυμένες στα κόκκινα και η Έλενα σε αυτό το εξαιρετικό ρούχο της Ήλιας Κρυθαριώτη. Υπέροχη, πολύ εντυπωσιακό φαίνεται. Ήταν εξαιρετικό και η Έλενα και φωνητικά και χορευτικά το πήγε εξαιρετικά. Καταρχάς, είναι τρομερή και η προοπτική. Πολύ ωραία, όπως βλέπουμε, ναι, που πολύ ωραία. Ωραία, είναι, μπράβο. Γιώργο, πήγαν όλα καλά όπως τα περίμενε η αποστολή της Κύπρου ή υπήρξαν απρόοπτα χθες? Υπήρξαν απρόοπτα. Στην πρώτη πρόβα που είχαμε δει εδώ στο press room, ο καθρέφτης που ήταν από πίσω έπεσε λιγάκι και χτύπησε ελαφρώς μία χορεύτρια. Έτσι ώστε. Ναι. Αλλά φαντάζομαι. Έτσι ώστε πρέπει να. Αλλά φαντάζομαι δεν δημιούργησε πρόβλημα, ενώ δεν χτύπησε, δεν έμεινε εκτός αποστολής. Όχι, 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 δεν έγινε κάτι τέτοιο. Απλά σταμάτησε η πρόβα απευθείας και 3-4 λεπτά μετά ξαναξεκίνησαν. Τέλεια. Και η Έλενα κυριολεκτικά δεν έδειξε κανένα άγχος, δεν επηρεάστηκε καθόλου. Επαγγελματίας. Και όπως βλέπετε και στα πλάνα. Και σε έξι και επαγγελματίας. Τρομερή. Γιώργο, επειδή όλες οι ειδήσεις γεννιούνται μέσα στο Press Center και αρχίζουν μετά και διαχέονται σε όλη την Ευρώπη, και εσύ το ζεις τώρα αυτό, μετά την πρώτη πρόβα της Έλενας άρχισε να ανεβαίνει και στα στοιχήματα η Έλενα, δηλαδή άρχισε να κερδίζει έδαφος? Ναι, ναι, έχουμε περάσει σαν Κύπρος ήδη στην 7η θέση. Και γενικά έχει πολύ ανωδικές τάσεις. Μπράβο. Τι ωραία, μπράβο. Έχει κι άλλα. Αυτά που βρίσκονται στις 6 πρώτες θέσεις είναι εξίσου έτσι χορευτικά ή είναι πιο πολύ μπαλάντες? Λοιπόν, το αγαπημένο της Δανάης μας η Μάλτα είχε επίσης χθες την πρόβα της. Αχ, την λατρεύω! Τη θέλω νικήτρια. Ναι, είναι υπέροχη η Destiny, 18χρονη Destiny από τη Μάλτα, που έχει ένα τρομερό χορευτικό τραγούδι που μιλάει για το empowerment της γυναίκας και την είναι εξαιρετική, ναι. Τα δίνει όλα. Παιδιά, μοιάζει πολύ στη Λίζο από μακριά. Ναι, μοιάζει στη Λίζο όντως, ναι. Από μακριά, σαν σκηνική παρουσία, αυτό που βγάζει, το μήνυμα, όλο. Και δήλωσε ότι η Λίζο είναι από τις αγαπημένες της καλλιτέχνης. Τι ωραία, μπράβο, να πάρει τη σκυτάλη και να διαπρέψει ευρωπαϊκά και η κοπέλα από τη Μάλτα. Μίλησες, Γιώργο, μαζί της? Μίλησα μαζί της μετά την πρόβα όταν είχαμε το meet and greet. Γενικά ήταν πάρα πολύ χαρούμενη με την απόδοσή της και θα έπρεπε να είναι, γιατί τα έδωσε όλα, φωνητικά ήταν εξαιρετική. Παρ' όλα αυτά δεν εντυπωσίασε τόσο το press και τον κόσμο και έπεσε από την πρώτη θέση στα στοιχήματα και ανέβηκε η Γαλλία. Έλα! Ναι, παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρεις τι έκλειξε τη μάχη για το τέλος. Γι' αυτό τον ρώτησα τον Γιώργο. Μέσα από εκεί, όταν είσαι μέσα εκεί στο Press Center και ακούς και βλέπεις και τις πρόβες, που επιτρέπεται να δουν οι δημοσιογράφοι κάποιες πρόβες, δημιουργείται κλίμα και αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, και μετά αρχίζει αυτό και διαχέεται σε όλη την Ευρώπη. Ας πούμε, όπως μιλάει ο Γιώργος, εμάς υπάρχουν και στις άλλες χώρες. Και αρχίζει και αλλάζει το κλίμα μετά. Γιώργο μου, τι άλλο μας έχεις?
Λοιπόν, σας έχω γενικά πολλά πλάνα από πολλές χώρες και μπορώ να σας πω ποιες χώρες εντυπωσίασαν χθες και προχθές να από μας τον πρώτο ημιτελικό. Να μας πεις, εννοείται. Ανυπομονούμε να μάθουμε. Ας ξεκινήσουμε με τη Λιθουανία που ανοίγει τον ημιτελικό και είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί. Mm-hmm. Είναι συνέχτη θέση στα στοιχήματα. Και μας έδωσαν την ίδια εμφάνιση που είχαν και στον τελικό της χώρας τους, αλλά που είναι πολύ τρελή, πολύ μοναδική. Γενικά μιλάνε για την δισκοθήκη που έχουμε τον καιρό του COVID που είναι το σπίτι μας. Και γενικά, ναι, μιλάνε γενικά για το πώς περνάμε καλά με το να χορεύουμε μόνοι μας στο σπίτι μας αυτή την περίοδο και τα δίνουν όλα. Όταν τη δείτε θα πάθετε σοκ από τις τρελές κινήσεις που κάνουν. Πώς λένε χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανένας. Αυτό κυριολεκτικά. Αυτό ακριβώς, αλλά από τη Eurovision. Θα τη βλέπουν όλοι, αλλά αυτό κάνουν. Μπράβο τους. Δηλαδή οι κινήσεις είναι κάπως έτσι. Κάνουν κάτι τέτοια, κάνουν κάτι τέτοια. Voting, voting. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Μας πάει, ωραιότατα. Να δούμε και βίντεο. Ο Γιώργο μας έστειλε ένα ωραίο βίντεο. Ναι, αμέ. Σας έχω στείλει ένα βίντεο. Τέλεια. Να πάμε να δούμε λοιπόν ένα βίντεο και να έρθουμε να μας πει και τα υπόλοιπα, να μας αποκαλύψει και τις υπόλοιπες πληροφορίες του Γιώργος. Αμέ. Να πάμε λοιπόν. Hi Danai, thank you so much for your support and please continue watching my journey. I hope you love my song and welcome. I love you. Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω! Η αγαπημένη σου ήτανε! Γιώργο! Destiny. Ήτανε το δώρο μου για σένα σήμερα! Έλα, θεός ο Γιώργος, μπράβο! Τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ! Τι γίνεται σήμερα σε αυτή την εκπομπή? Ωραία! Κοίταξε, όλα δείχνουν. Χτύπα κάποιο ξύλο. Βάρνω όλα δείχνουν ότι πα στην Eurovision, κορίτσι μου. Άνοιξε ο δρόμο, τρώθηκε το χαλί. Ο Γιώργο ο Αρσενάκο συμφώνησε. Να σου κάνει δεύτερη σιλίζο του χρόνου. Ο Γιώργο ο Σταυρινίδη θα είναι ο ανταποκριτή. Όλα τα τελειώσαμε. Καλά, σα ευχαριστώ. Δανάη, εγώ σε περιμένω. Θα χαρώ να σε έχω. Γιώργο, βάλ τα δυνατά σου. Γιώργο, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση μικρή. Είσαι τώρα στο Ρότερνταμ πόσε μέρε στην Ολλανδία? Έχω έρθει από το Σάββατο το πρωί που ξεκίνησαν. Ωραία. Ρε παιδί μου, ενώ εγκυκλοπαιδική είναι ερώτηση, ενώ πήγες γύρισες στην πόλη, πώς είναι εκεί από τις συνθήκες με τον COVID και τέτοια? Δηλαδή, έχει ρυθμό στο δρόμο, είναι ο κόσμος έξω, τα καταστήματα, κινείται ο κόσμος στην Ολλανδία? Κινείται, αλλά όχι τόσο πολύ, λόγω και του καιρού. Βρέχει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Ναι. Φοράνε μάσκες και τα λοιπά σε εσωτερικούς χώρους όπως πρέπει. Σε εξωτερικούς χώρους όχι και τόσο πολύ, που μου έκανε εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε και μέσα τώρα στη διοργάνωση, στο press center, γενικά στην αρένα που είστε και αυτά, πώς είναι τα πράγματα? Είναι αυστηρή έλεγχη, δηλαδή τύπου παιδιά πρέπει να κάνετε αυτό, σας θερμομετρούν? Τι γίνεται ακριβώς? Λοιπόν, κάθε 48 ώρες πρέπει να κάνουμε τεστ. Υπάρχει COVID center ακριβώς δίπλα στο press center και κάθε 48 ώρες πρέπει να επαναλάβουμε ένα τεστ, έτσι ώστε να μπορούμε να μπούμε μέσα. Mm-hmm. Όταν μπούμε μέσα, γενικά παντού μάσκες. Μόλις έχουμε το χώρο μας και το γραφείο μας, όπως βλέπετε τώρα, μπορούμε να τη βγάλουμε και να χαλαρώσουμε λιγάκι. Αλλά τα μέτρα, παρόλο που είναι σκληρά, επειδή τα έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει, κυριολεκτικά νιώθουμε το ρυθμό της Eurovision χωρίς να μας νοιάζει καθόλου για τον COVID. Ωραία, γιατί απλά γίνονται αυτόματα. Ωραία, ωραία. Γιώργο μου, για τη Στεφανία να κλείσουμε, να μας πεις σε λίγα πράγματα και για τη Στεφανία μας. Τι έχουμε? Λοιπόν, η πρόβα μας ξεκινάει στις 12. Γενικά έχει δημιουργηθεί τρελό hype με την Ελλάδα, γιατί έχουν πει ότι η σκηνική παρουσία θα είναι πάρα πολύ πρωτοποριακή. Άρα όχι, 12 η ώρα είναι η πρόβα. 12 η ώρα Ελλάδος. Μάλιστα. Μία ώρα Ελλάδος. Συγγνώμη, μία ώρα Ελλάδος. Τέλεια. 12 η ώρα Ρότερνταμ. Θα είσαι εκεί, Θα είμαι, θα σας πω τα πάντα, θα δω τα πάντα. Τέλεια. Θα μιλήσω και με τη Στεφανία μετά. Εμείς τη συναντήσαμε, θέλω να σου πω, πριν έρθει σε εσάς, τη συναντήσαμε τη Στεφανία εδώ στο αεροδρόμιο, λίγο πριν αποχαιρετήσει την Ελλάδα και ξεκινήσει το δρόμο για την Ολλανδία. Έχουμε δικές μας εδώ αποκαλύψεις και δηλώσεις. Οπότε πάμε να δούμε Στεφανία. Αμέ. Γιατί ο Γιώργος θα είναι στην Ολλανδία, εμείς είμαστε Ελλάδα, να συνδυάσουμε τις γνώσεις μας. Για πάμε να δούμε τι είπε η Στεφανία. Στεφανία, Eurovision, είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Ναι, τώρα μπορώ να πω ότι είμαι έτοιμη. Τα χρώματα που θα φοράς θα είναι σαν τη γαλανόλευκη? Όχι, αλλά θα φοράω χρώματα, ναι.
Και μας είπες ότι θα είναι από Βρετό-Βρετάκο. Βρετό-Βρετάκο. Αυτό είναι τέλειος. Είναι φανταστικός. Με ποιους καλλιτέχνες έχεις μιλήσει για να σου πούν, να σου πούν έτσι, καλή επιτυχία? Ελένα Παπαρίζου. Ελένα Παπαρίζου. Όλους ξέρουν αυτό ήδη από το Instagram. Και Σάκης Ρουφάς, καλομήρα. Αυτό που είπε η Ελένα Παπαρίζου. Τι σου είπε? Ότι τα τακούνια πρέπει να τα φοράω κάθε μέρα, ότι να μην έχω άγχος. Με το αγόρι σου δεν είστε πια μαζί, ωστόσο έχετε μιλήσει. Ναι, μου είπε καλή επιτυχία, σ' αγαπώ. Και θα είναι δίπλα μου, αυτό ξέρω γιατί είμαστε φίλοι ακόμα. Let's dance, all let's dance, rock and romance, this ain't all let's dance. Τι ωραία, ωραίο κορίτσι, φρέσκο, χαρούμενο. Όταν έχω άνθρωπο να έχει τέτοια όρεξη για δουλειά, πάντα πιστεύω ότι θα πάνε τα πράγματα καλή ωραία επιτυχία. Και θα το απολαύσει. Αυτό είναι το σημαντικό. Φαίνεται ότι έχει ενέργεια, ότι θα τα απολαύσει. Δεν έχει σημασία. Φυσικά, πρώτη θέση, δέκατη θέση, δεν μας νοιάζει και καθόλου. Και επειδή η Παπαρίζου ξέρει, τι είπε, τα τακούνια. Φόρα τα τακούνια, συνέχεια τα συνηθίσει. Ναι, δεν μπορεί να τα φορέσει. Γιώργο μου, περιμένουμε πώς και πώς να συλλέξεις πληροφορίες από την πρόβα της Ελλάδας που ξεκινάει σε λίγη ώρα εκεί. Και να ξανασυνδεθούμε μέσα στη βδομάδα για να μας πεις και άλλα αποκλειστικά και ωραίες πληροφορίες και είμαστε στη διάθεσή σου για τα πάντα. Εννοείται, θα σας πω τα πάντα. Σε ευχαριστώ ό,τι πάρα πολύ μάθετε, για την έκπληξη. Θα ετοιμάσω βιντεάκι να το δείξεις στην Destiny. Θα αρχίσουμε να μιλάμε από τα Instagram. Εννοείται. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Ολλανδία.